Να σου πω, πρέπει να κλείσω, αλλά να σου πω κάτι. Εμείς δεν είπαμε αυτά που ήθελα να πούμε. Θα δώσουμε ραντεβού μέχρι, ξανά μέχρι να φύγω. Μέχρι να φύγεις, μου υπόσχεσαι. Εννοείται. Αν σου κάνει και έδιωκ με το ζόρι. Είσαι τρελή. Θες να έρχομαι κάθε μέρα μέχρι να φύγω. Πες το. Κάθε μέρα. Πες το. Όχι, να κανονίσουμε και θα κανένα εσωτερικό γλεντάκι σε κανένα από τα σπίτια μας ή στο δικό σας εννοείται στο δικό μας και να μου έρθεις μια μέρα να πούμε και τα υπόλοιπα. Δεν μου είπες τίποτα για τη ζωή στην Αυστραλία. Δηλαδή... Σου ήρθω όποτε θες. Τι να μου έρθεις, μη σου ήρθω εγώ εκεί. Δικτυώθηκες. Απλώθηκες. Απλώθηκα λίγο Brisbane, λίγο Sydney, λίγο Melbourne. Πες όλη εκεί πέρα στην Αυστραλία. Στα παιδιά θα άρεσε ένα τέτοιο ταξίδι, τι νομίζεις. Καρχαρίες είδαστε. Τι, μέσα στα κροκοδίλια είμαστε. Μα γι' αυτό σε ρωτάω, γιατί εγώ έχω δει φωτογραφίες πολλές με τέτοια και λέω μήπως κάπου πάνε και τα βλέπουμε. Κροκοδίλια όμως δεν έχεις δει. Γύρω σας. Γύρω μας. Προχθές μία φίλη μας εκεί πέρα νόμιζε ότι από κάτω ήταν από φοίνικα το κλαδί και πάνε να το τραβήξει. Και τι βγήκε. Η ουρά του κροκοδίλου. Πλάκα μου κάνεις. Όχι σοβαρά. Δηλαδή κυκλοφορούν έξω στους κήπους κροκόδιλοι. Έχουμε πολλούς, δεν μπορεί. Δηλαδή... Στη δικιά σας περιοχή. Στη δικιά μας, στον Ντάρουιν. Α, στον Ντάρουιν. Και κουνούπια. Άσε που πήγα για ψάρεμα. Καλά, κουνούπια. Περίμενε, δεν είναι τέτοια κουνούπια. Δεν είναι τέτοια κουνούπια. Είναι διαφορετικά. Είναι αυστραλέζικα. Πειράγχες κουνούπια. Είναι και από αυτά που καμιά φορά και να σε τσιμπήσουνε. Κάτι παθαίνεις. Όχι μόνο παθαίνεις, έχεις πάθει ήδη και δεν το έχεις καταλάβει. Χαιρετάς. Κατάλαβα. Πρέπει να έρθεις να μου τα πεις αυτά. Θέλω, όποτε θέλεις. Βρε, εσύ, πραγματικά, όποτε μέχρι φύγεις έχεις λίγο χρόνο, πες το μου και μια μέρα που θα τα αλλάξω όλα. Έλα να τα πούμε μια ωρίτσα, να μιλήσουμε θέλω. Θέλω να μιλήσουμε. Ακούμε τα δικά μας αυτά τα κροκοδίλια και δεν στα είπα και όλα.